Μετά τον μπαράζ αντιδράσεων στην ενδοχώρα του νομού Λασιθίου, με αιχμή τους περιορισμούς στα κοτέτσια και στον αριθμό των οικόστων ζώων και πτηνών, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύσουν τα επίμαχα μέτρα στα χωριά. Είναι ξεφθύλα της ξεφθύλας αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στην Ελλάδα. Αυτό δεν γίνεται σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα και νομίζω παγκοσμίως. Όλα τα περίεργα και τα πίστευτα σε αυτόν τον ελληνικό χώρο γίνονται. Εξωφρενικό. Τέτοιο πράγμα. Να μου λέει εμένα στις δυο κότες, όσες κότες θέλω θα έχω. Πιο πολύ ήταν για να υπενθυμίσει τους κανόνες υγιεινής. Δεν θα αναφερθώ σε κάτι άλλο, γιατί πιο πολύ ήταν γι' αυτό. Και όχι τώρα να αρχίσουμε να παραγορεύουμε ή να μπαίνουν οι υπηρεσίες και να μετράνε τις όνειδες που έχει ένας παραγωγός που χρειάζεται, που τρέφονται τα εγγόνια. Αν γίνει όμως έλεγχος, τι θα γίνει, κυρία Κουδετσανάκη, και κάποιος έχει πάνω από 6 κότες. Αυτό τώρα είναι το θέμα. Κύριε Μακάκη, εγώ λέω και στους τηλεθεατές, μην αγχώνετε, να τηρούν τους κανόνες υγιεινής, αυτό είναι το σημαντικό. Για όσο... Δεν θα ισχύσει δηλαδή στην ενδοχώρα. Εννοείται. Δεν θα ισχύσει στην ενδοχώρα, γιατί δεν είναι και σωστό να φύγουν όλα αυτά από την Κρήτη. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Η Ειρήνη Χουδετσανάκη υπογραμμίζει ότι ο πραγματικός λόγος επίμαχης απόφασης, η οποία προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, ήταν η διατήρηση των συνθηκών υγιεινής στις τουριστικές περιοχές, ενώ στο ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ήταν κατηγορηματική. Στο ίδιο μήκος κύματος και δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου. Όλοι μπορούμε να συνυπάρξουμε. Εάν τηρούμε, κυρία Μακάκη, τα μέτρα και στους τηλεθεατές, το λέω, μπορούμε να συνυπάρξουμε όλοι μαζί για το καλό της Κρήτης. Όλοι μαζί λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής. Υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί και στην Όχι. Είμαι κάθετη σε αυτό, γιατί καμιά φορά μπορεί να βγαίνει μια απόφαση που δεν θέλω εγώ να γενικεύεται ως αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα, πραγματικά δεν χρειάζεται. Βγήκε πιο πολύ το επισημένο για τον Άγιο Νικόλαο, που είναι καθαρά τουριστική περιοχή. Αυτό το οποίο είναι γεγονός είναι ότι μέσα από τον τρόπο ζωής της καθημερινότητας και των παραδόσεων όπου έχουμε σαν Κρήτη και σαν Λασίθη, είναι ότι σε κάθε ένα σπιτικό υπάρχει και ένα οικόσιτο ζώο. Μέσα από αυτή την διαχείριση και αυτή την πρόταση η οποία έγινε από τις υπηρεσίες της εκτινιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ο κύριος στόχος και σκοπός ήταν να τηρηθούν οι υγειονομικές προδιαγραφές. Την αντίδρασή του για την επίμαχη απόφαση εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, μιλώντας στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων, κάνοντας λόγο για παράδεκτη εξέλιξη και για αυστηρά μέτρα που αφήνουν σε δεύτερη μοίρα την οικόσιτη εκτροφή. Και στα πλαίσια του να προστατεύσουμε, ας πούμε, την τουριστική δραστηριότητα, έβαλαν αυτά τα απαράδεκτα αυστηρά μέτρα, τα οποία ασφαλώς έρχονται να αφήσουν σε δεύτερη μοίρα ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας που είναι η οικόσιτη εκτροφή, η οποία διατηρεί τους ανθρώπους στην ενδοχώρα, αποτελεί ένα πρόσθετο εισόδημα μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας και ασφάλειας παραγωγής τροφίμων.